το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα, τα δίκτυα και η επιμόρφωση μηχανικών και τεχνικών αναλύθηκαν στην τελευταία συνεδρία του 13ου Φόρουμ Ενέργειας το περασμένο Σάββατο 6 Απριλίου στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. Μία εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, η Περιφέρεια, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας. Την εκδήλωση συντώνησε ο Βαγγέλης Καραχάλιος, πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, και ο Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης, επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ, τμήματος Δυτικής Ελλάδος. Καυτηρίασε το γεγονός ότι στην περιοχή μας δεν παρέχονται ίδιες ευκαιρίες σε σχέση με τις υπόλοιπες της χώρας. Μέχρι να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές, θέλω να πω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας από το 2011 που έλαβε μαζί με την Περιφέρεια το πρώτο μεγάλο όχι στην έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί σε δύσκολα χρόνια η δυνατότητα βιωσιμότητας του φυσικού αερίου με αγωγό από την Κόρινθο μέχρι εδώ. Έκανε μια τιτάνια προσπάθεια και ήταν ο μπροστάρης σε δύο μεγάλες στιγμές του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα. Η πρώτη ήταν μια προγραμματική σύμβαση που έκανε με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και με το ΔΕΠΑ, με τη ΔΕΠΑ τότε και με την Περιφέρεια, προσπαθώντας να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα αποκεντρωμένων δικτύων. Αφού πήραμε το πρώτο μεγάλο όχι για την έλευση φυσικού αγωγού, προσπαθήσαμε σαν τεχνικός κόσμος να τεκμηριώσουμε τη δυνατότητα των αποκεντρωμένων δικτύων. Αυτό το μακρινό 2013, που ήταν μια κατάσταση λίγο ξένη στα δεδομένα, όμως και σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ και με το Υπουργείο, μπορέσαμε το 2016 να κλείσουμε αυτή τη μελέτη βιωσιμότητας, να την παραδώσουμε και στο Υπουργείο και στη ΔΕΠΑ, η οποία προς τιμή της την έβαλε μέσα στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και τεκμηρίωσε την δυνατότητα αποκεντρωμένων δικτύων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο. Το 2003 ήμουν επιμελητής πάλι, της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, πάλι τούτε εδώ στην Αθήνα της Ελλάδας. Η αντίστοιχη μερίδα της εποχής του ΤΕΕ, χωρίς συνδιοργάνωση, και να πω ότι πάλι ευχαριστούμε το Σύμβουλο ότι μας θέτει μπροστά κάθε χρόνο σε πολύ νέα και κρίσιμα διλήμματα, είχε γίνει πάλι με θέμα το φυσικό αέριο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δέσμευση εκείνη την εποχή των υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, ότι είναι προτεραιότητα, γίνονται οι απαιτούμενες μελέτες και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και εκτιμάται ότι μέχρι το 2009 θα υπάρχει φυσικό αέριο στην Δυτική Ελλάδα. Αν δείτε τα συμπεράσματα εκείνης της εποχής, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Το λέω απλά και εδώ και πέρσι, ότι δεν μπορεί μια περιοχή να περιμένει 20 χρόνια, 21 χρόνια. Δεν μιλάω από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είναι στο 1994. Λοιπόν, τότε δεσμεύτηκε η πολιτεία ότι ήρθε η προτεραιότητα να γίνονται αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές χωρίς πάλι κριτήρια βιωσιμότητας, έτσι, από την ίδια την πολιτεία, γνωρίζουμε τις μελέτες βιωσιμότητας, να μένει μια περιοχή σε υστέρηση, γιατί απλά δεν της δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες. Ο Κλεωμένης Μπάρλος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στο χαιρετισμό του ανέφερε: «Η ευφυΐα ενός λαού, η λειτουργία των θεσμών και η επάρκεια και το κόστος της ενέργειας καθορίζει την ευημερία του. Η ενέργεια και το κόστος της ενέργειας καθορίζεται από τις πηγές της, την προσβασιμότητα σε αυτές και στο πλήθος και την ποιότητα των παραγωγών, τη δυναμικότητα και την επάρκεια του δικτύου που αναφέρατε κι εσείς ότι είναι ένα από τα θέματα της συζήτησης σήμερα. Πάνω σε αυτά, καθοριστικό στη μεταφορά είναι και η εγκύτητα του τόπου παραγωγής της ενέργειας και του τόπου κατανάλωσης ενέργειας. Τόσο λιγότερες επενδύσεις στα δίκτυα χρειάζονται,
όσο πιο κοντά είναι ο χώρος παραγωγής και ο τόπος κατανάλωσης ενέργειας. Θα θέλω εδώ να μιλήσω και εκ μέρους της βιομηχανίας λίγο, διότι η Ελλάδα και ιδιαίτερα η περιοχή μας, η οποία δεν είχε την ευχέρεια όλα αυτά τα χρόνια και φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας, έχει δυστυχώς μία από τις ψηλότερες τιμές και κόστος ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Έχει εξαιρετικά χαμηλή δυνατότητα μεταφοράς λόγω πολύ μικρής δυναμικότητας των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφόρων άλλων ενεργειών και εξαιρετικά χαμηλό αριθμό παραγωγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση. Ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων ΟΜΟ Αχαΐας, εξήγησε ότι επιχειρήσεις χωρίς φτηνή ενέργεια δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν όσο αντέξουν, αλλά κάποια στιγμή τα προϊόντα τους θα είναι τόσο δυσανάλογα ακριβότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, με άλλες επιχειρήσεις που έχουν φτηνή ενέργεια, οπότε θα αναγκαστούν να κλείσουν. Οπότε τι γίνεται εκεί, δημιουργούμε επιχειρήσεις φαντάσματα, δημιουργούμε άνεργους, δημιουργούμε πόλεις φαντάσματα, δημιουργούμε περιοχές που δεν έχουν μέλλον για ανάπτυξη και να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Ακούμε για το φυσικό αέριο χρόνια και εγώ συμμετείχα σε πολλές εκδηλώσεις που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε πώς θα έρθει το φυσικό αέριο. Πάντα λέγαμε ότι καλό ήταν να έρθει με αγωγό, αλλά αν δεν μπορεί να γίνει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, μια χαρά είναι. Τώρα για οι επιχειρήσεις σίγουρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν προσβασιμότητα στη ΣΑΠΕ, να έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τέτοια ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν πάνω σε αυτόν τον τομέα και να αναπτύξουν και δικές τους ενέργειες και φωτοβολταϊκά συστήματα, φυσικό αέριο, σύνδεση με φυσικό αέριο, όπως από ό,τι βλέπουμε ξεκίνησε η βιομηχανική περιοχή, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις και τις ευρωπαϊκές και τη λειτουργία τους. Ο Δημήτρης Αυλονίτης, Head of Commercial Division της εταιρείας Sina-Oneida, που είναι διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, εξήγησε με ποιο τρόπο θα έρθει το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα. Θα εξυπηρετηθούν 7.000, περισσότερα από 7.000 σημεία παράδοσης, οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από 4 σταθμούς LNG και φυσικά από ένα σταθμό μέσης πίεσης που θα υποβιβάζει για την τροφοδοσία του αστικού ιστού την πίεση του δικτύου από τα 19 στα 4 bar. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την περιφέρεια, η οποία είναι πολύτιμος συμπαραστάτη μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, και θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο για το τι σημαίνει τροφοδοσία με εικονικό αγωγό, με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Για τον τελικό καταναλωτή δεν αλλάζει τίποτα, τόσο στην αδιάλειπτη παροχή που θα προσφέρεται, όσο και στην τιμή η οποία θα προσφέρεται. Όσον αφορά το θέμα της παροχής, η εταιρεία μας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μεταφορά με βιτιοφόρα του φυσικού αερίου από τον τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβιθούσα μέχρι τις δεξαμενές που θα εξυπηρετούν κάθε πόλη. Και παρεμπιπτόντως να πω εδώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Δυτική Ελλάδα. Η ίδια ακριβώς λογική θα εφαρμοστεί στη Δυτική Μακεδονία. Η Φλόρινα, ας πούμε, θα τροφοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο. Στην Ήπειρο, αλλά και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Για να συμβεί αυτό, έχουμε ήδη λάβει την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τους όρους μεταφοράς. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει αυτή την υπηρεσία θα συμβληθεί μαζί μας. Και έχουμε ήδη εγκεκριμένο και τέλος διανομής. Το τέλος διανομής θα έχει ενσωματωμένο και το κόστος της μεταφοράς. Δεν πρόκειται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Και φυσικά, επειδή εμείς δεν εμπορευόμαστε φυσικό αέριο, η τιμή
του προϊόντος, του φυσικού αερίου, άπτεται στην σύμβαση παροχής που θα συνάψει ο κάθε καταναλωτής με πάροχο της απόλυτης επιλογής του. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ως εταιρεία διανομής δεσμεύεται από υποχρεώσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεν πρόκειται να κατευθύνει οποιονδήποτε καταναλωτή στον έναν ή στον άλλον πάροχο. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΣΦΑ ΑΕ, Δημήτρης Τζιλιάνος, εξήγησε μεταξύ άλλων ποιο είναι το πλάνο της εταιρείας για την τροφοδοσία της Δυτικής Ελλάδας με φυσικό αέριο. Θα ξεκινήσουμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τον αγωγό υψηλής πίεσης, ο οποίος θα καταλήγει στην Πάτρα. Το συγκεκριμένο έργο είναι εγκεκριμένο και ενταγμένο στο 14 πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ. Το μήκος του αγωγού είναι περίπου 145 χιλιόμετρα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 98 εκατομμύρια ευρώ. Και οι προδιαγραφές του έργου είναι να μπορεί να δεχτεί υδρογόνο, είναι συμβατός για μεταφορά υδρογόνου, έως και 100%. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο έργο έχουν προβλεφθεί κατάλληλες υποδομές για τη μελλοντική σύνδεση και άλλων πόλεων εκτός της Πάτρας, όπως είναι η δυνατότητα επέκτασης προς την πόλη του Πύργου και του Αγρινίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδότηση και μελλοντικών περιοχών, όπως αναφέραμε, ο αγωγός θα είναι διαμέτρου 20 ιντσών. Να σας δώσω κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη αυτού του έργου. Ο βασικός σχεδιασμός του έργου και η χάραξη, το πώς θα φτάσει δηλαδή η όδευση του αγωγού μέχρι την Πάτρα, έχουν ολοκληρωθεί. Στο επόμενο slide θα σας δείξουμε και την όδευση. Η περιβαλλοντική μελέτη επίσης έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ενέργειας προς έγκριση. Αναμένεται η έγκριση τους επόμενους μήνες. Και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία των τοπογραφικών της τελικής χάραξης, ώστε μόλις ολοκληρωθούν να υποβληθεί ο φάκελος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Εδώ μπορείτε να δείτε στην κόκκινη γραμμή είναι η όδευση του αγωγού. Ξεκινάμε από τα περιβόλια της Μεγαλόπολης. Ο αγωγός κινείται μετά προς την Καρίτενα, τον Βλαχοράπτη και συνεχίζει βορειοδυτικά συνέχεια μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, επεσήμανε την κοινή προσπάθεια που έγινε για να αποκτήσει η περιοχή φυσικό αέριο. Χωρίς δίκτυο φυσικού αερίου δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από τη φτωχοποίηση που έχει μπει η Δυτική Ελλάδα και κυρίως από την υπανάπτυξη που έχει μπει η Δυτική Ελλάδα, ο άξονας Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την Ανατολική Ελλάδα. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο περάσαμε αρκετές δύσκολες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή ίσως κάποια πράγματα βγουν και στη δημοσιότητα. Σημασία έχει ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, και θα πάρω την ευκαιρία από τον προηγούμενο ομιλητή να πω πράγματι ότι η Δυτική Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ένας, και εκεί πηγαίνουμε, στον ένας κόμβος ενεργειακός. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται τρία μεγάλα έργα στο θέμα του φυσικού αερίου. Το καθένα βέβαια με το δικό του χρονοδιάγραμμα και το καθένα με τις δικές του δυσκολίες, με τα δικά του χρηματοοικονομικά προβλήματα και με τις δικές του γεωπολιτικές δυσκολίες. Θα ξεκινήσω από το πιο μεγάλο, το πιο εμβληματικό, ίσως και το πιο δύσκολο, τον αγωγό των EastMed, ο οποίος συζητιέται πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα έργο, θεωρώ, προσωπική μου άποψη, εξ όσων έχω διαβάσει και έχω συζητήσει με αρκετούς συμβούλους, όριμο. Όριμο τόσο τεχνικά, δηλαδή η κατασκευή του, ναι μεν είναι ένα δύσκολο έργο, θεωρώ όμως ότι δεν είναι καθόλου ανέφικτο οικονομικά να γίνει. Είναι ένα έργο δύσκολο γεωπολιτικά. Και με την πρόσφατη ανακοίνωση, νομίζω ήταν της Mobile, της Shell, δεν θυμάμαι, για τα κοιτάσματα που έχει βρει, τα συγκεκριμένα, σταματάει και αυτή η ιστορία ότι δεν έχουμε αέριο να δώσουμε σε αυτόν τον αγωγό. Διότι πέραν των γεωπολιτικών δυσκολιών, πέραν του οικονομικού, που το βάζω στην άκρη με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τα 150 δις που έχουν ξοδευτεί πλέον είναι το κόστος του αγωγού, το EastMed είναι αστείο μπροστά. Η αιτιολογία ότι δεν υπήρχε ικανό αέριο να τροφοδοτήσει ένα τόσο μεγάλο υψηλής πίεσης αγωγό, νομίζω ότι καταρρύπτεται και γρήγορα.
Ο Ευστάθιος Οικονομίδης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, διευθυντής εργοστασίου Πατρών Αθηναϊκής Ζυθοποίησης ΑΕ, ανέφερε πόσο θα βοηθήσει ενεργειακά το φυσικό αέριο της βιομηχανίας της Δυτικής Ελλάδας. Προφανώς θα αναβαθμίσει την περιοχή μας, το ακούσαμε. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα αποθαρρύνει επενδυτικά πλάνα. Και αυτό είναι διαφορετικό από το ότι οι επενδυτές θα έρθουν να επενδύσουν επειδή έχει φυσικό αέριο. Το θέμα είναι οι επενδυτές να μην φύγουν από την περιοχή ή να επιλέξουν άλλη περιοχή για επενδύσεις και όχι τη Δυτική Ελλάδα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει να δούμε τα επόμενα χρόνια και όχι, όπως είπαμε, τα 2, 3, τα 5, τα επόμενα 10, τα 50. Έτσι, η μελέτη λοιπόν βιωσιμότητας που είχε γίνει το 19 έπρεπε να βασιστεί στο το μέλλον, όχι στο ότι υπήρχε τότε εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει ακόμα? Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Εγκατάσταση, συντήρηση δικτύων, πωλήσεις. Έτσι, νέες θέσεις εργασίας στο εμπόριο και στη διανομή εξοπλισμού. Εδώ έχω έναν υπολογισμό εξοικονόμησης από τις εκπομπές διοξιδίου που είπα νωρίτερα. Πρακτικό παράδειγμα στο Λεωφόρο της Πάτρας, στον οποίο έχουμε ήδη αγοράσει ένα λέβητα φυσικού αερίου, αναμένοντας να συνδεθούμε το δίκτυο της ΔΕΔΑ. Ο πάνω πίνακας δείχνει ποια είναι τα ποσά τα οποία πληρώνει μια βιομηχανία ανά τόνο εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Στο μαζούτ λοιπόν πληρώνει 78 ευρώ τον τόνο. Πόσους τόνους εκπέμπονται διοξιδίου του άνθρακα από ένα τεραζάουλ παραγωγής ενέργειας. Το μαζόν λοιπόν παράγει 78 τόνους, το φυσικό αέριο 55 τόνους, το πετρέλαιο 73 τόνους. Ο Δημήτρης Βαριάμης, Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΒΕ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας, παρουσίασε αναλυτικά ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τεχνητών σε επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα φυσικού αερίου. Δύο είναι οι παράγοντες που νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και πρέπει να τους τονίσουμε. Το πρώτο, υπήρχε η πολιτική βούληση να πάει το φυσικό αέριο σε όλη τη χώρα? Νομίζω πως όχι. Αν υπήρχε, θα ερχόταν και εδώ. Το δεύτερο, αν υπήρχε η πολιτική βούληση, υπάρχει ο σχεδιασμός των εκάστοτε, και δεν ξέρω καμία κυβέρνηση, για να μην παραξηγηθώ, των εκάστοτε κυβερνήσεων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας ισορροπημένης ανάπτυξης σε όλη τη χώρα? Και βέβαια, αυτό που είναι το επίσης σημαντικό είναι ότι αυτά που ανέφερε και ο κύριος Επιβεβαιάρχης, η ιστορία δείχνει ότι δεν υπήρξαν αυτά για να έρθει το φυσικό αέριο στην περιοχή σας. Ξεκάθαρα, εδώ άκουσα κάτι πράγματα τα οποία τραβούσα τα μαλλιά μου. Λέει, τοπικοί άρχοντες δεν ήθελαν το φυσικό αέριο στην Δυτική Ελλάδα. Είναι πρωτάκουστο αυτό. Και βέβαια, το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο για τα επόμενα 50 χρόνια. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν μπορεί να βγει από τη ζωή μας. Δεν μπορεί να βγει γιατί δεν μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύψουν το συνολικό, αν θέλετε, τη συνολική ενέργεια που χρειάζεται η Ευρώπη.